Παρακαλώ πολύ τον ειδικό αγωγητή του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού, κύριο Ηλία Πολατίδη, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το παρόν νομοσχέδιο με τον πολύ ενδιαφέροντα αυτό τίτλο έχει τρία βασικά τμήματα. Έχει τη δημιουργία του Πράσινου Ταμείου, τη μετονομασία δηλαδή του γνωστού μου μέχρι τώρα ΕΤΕΡΠΣ και τη συγχώνευση ορισμένων άλλων ταμείων που είχαν περιβαλλοντικούς στόχους στο νέο αυτό ταμείο, την επιτάχυνση της διαδικασίας και την αλλαγή με την οποία συντάσσονται και αναρτώνται οι δασικοί χάρτες, αλλά μπαίνει και σε μία σειρά από άλλα θέματα, όπως για το ρυθμιστικό σχέδιο της Αθήνας, για τους επιθεωρητές περιβάλλοντος, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ακόμη και τη ρύθμιση για ένα θέμα των πρώην εργαζομένων στην εταιρεία Θράκη και τη σχέση με τον ΟΑΕΔ. Άρα, εξ ορισμού δεν είναι αυτό που λέει, είναι και, πολλά άλλα πράγματα, τα οποία δυστυχώς, επειδή περιλαμβάνονται στις λοιπές διατάξεις, παρόλη τη σημασία τους, δεν θα τους δοθεί η απαραίτητη προσοχή από το Σώμα. Αυτό το οποίο καθορίζει το νομοσχέδιο, νομίζω ότι ένα κομβικό σημείο είναι η Στρατηγική Επιτροπή Περιβαλλοντικής Πολιτικής. Ένα ακόμη δίσκαμπτο σώμα, στο οποίο από τη μία πλευρά περιλαμβάνει την Υπουργό και τους υπηρεσιακούς παράγοντες, περιλαμβάνει ορισμένους κοινωνικούς εταίρους και περιλαμβάνει μία θέση για τις πανταχού παρούσες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά οποίες χρηματοδοτούνται σχεδόν αποκλειστικά από το δημόσιο. Και μάλιστα όταν πρέπει να πάνε σε διάφορα συνέδρια και τα εισιτήριά τους ως περιβαλλοντικές οργανώσεις θα έπρεπε να πάνε με τα πόδια ή με άλογο ενδεχομένως. Βλέπουμε όμως να πηγαίνουν με αεροπλάνο και να τα πληρώνει και ο ελληνικός λαός τα εισιτήρια. Εκτός αυτού υπάρχουν και άλλες τρεις θέσεις, οι οποίες είναι πρόσωπα μεγάλου κύρους, τα οποία θα συμμετέχουν σε αυτό το συμβούλιο. Άρα τι σημαίνει, τι έχει αυτό το συμβούλιο μέσα, η Επιτροπή. Έχει από τη μία μεριά κυβερνητικούς παράγοντες, που στην ουσία είναι ένα εσωτερικό ζήτημα του Υπουργείου, μπορεί ανά πάσα στιγμή αυτή τη σύσκεψη να τη συγκαλέσει η Υπουργός ή ο εκάστοτε Υπουργός. Από τη μία μεριά κάποιους παράγοντες οι οποίοι ενδεχομένως αντιπροσώπους δηλαδή της ΚΕΔ και του ΣΕΒ, της ΓΕΣΕΕ κλπ, οι οποίοι δεν είναι σίγουρο ότι θα γνωρίζουν το θέμα ή ότι θα έχουν την κατάλληλη προετοιμασία για να κάνουν τις εισηγήσεις, και από τέσσερις παράγοντες ελεγχομένως από αυτές τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες θα καθορίσουν την πολιτική, θα εμφανίσουν εντός εισαγωγικών την άποψη της κοινής γνώμης, κάποιοι οι οποίοι δεν ξέρουμε από πόσα άτομα εκλέγονται. Και εδώ θα ήθελα να κάνω και μία παρατήρηση. Αυτές οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, όταν εμφανίζονται κάποιοι ως πρόεδροι, ως εκπρόσωποι, από πόσα άτομα τέλος πάντων τελικά εκλέγονται? Γιατί εδώ έχουμε δει ορισμένοι οι οποίοι μαζεύαν εισφορές ως δήθεν εθελοντές και μέλη, στην πραγματικότητα να είναι εργαζόμενοι. Αυτοί δηλαδή οι ίδιοι εργαζόμενοι ψηφίζουν τον εργοδότη τους, ποιος θα εκλεγεί? Είναι ένα μεγάλο θέμα και νομίζω ότι πρέπει να λύσετε αυτόν τον γόρδιο δεσμό. Έγινε κάποια προσπάθεια από το Υπουργείο Εξωτερικών, που εκεί υπήρχε μια αυτή η πληγή των μη κυβερνητικών οργανώσεων. Αλλά εδώ στα θέματα αυτού του περιβάλλοντος κάποιοι εμφανίζονται όσοι παντογνώστες και όσοι έχονται στη μοναδική άποψη, την μοναδική γνώμη για το περιβάλλον. Πάμε στο θέμα των πόρων. Το Ταμείο πρέπει να έχει κάποιους πόρους. Διαβάζω εδώ από το νομοσχέδιο, από το άρθρο 8. Έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί οι πόροι. Οι πόροι του Πράσινου Ταμείου είναι οι πόροι που προβλέπονται στο άρθρο 3, δηλαδή οι μέχρι τώρα υπάρχοντες πόροι στο ΕΤΕΡΠΣ και στο Γεωργικό Ταμείο, χρηματοδοτήσεις από προγράμματα και πρωτοβουλίες Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν πρόκειται να υπάρξουν στον βαθμό αυτών που να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες του Ταμείου, κέρδη, τόκοι ή άλλα έσοδα που προέρχονται από τη συμμετοχή του Πράσινου Ταμείου σε άλλα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Δηλαδή θα συμμετέχει το Ταμείο σε πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, σε ΑΕ, και θα έχει και κέρδη με τα οποία θα χρηματοδοτεί. Σήμερα δεν υπάρχουν, αφόσον τώρα δημιουργείται.
χορηγίες και δωρεές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Άρα αυτό είναι λίγο πονηρό, γιατί κάποια μεγάλη χορηγία ενδεχομένως από κάποιο νομικό πρόσωπο θα μπορεί να επηρεάσει και την πολιτική του ταμείου. Έσοδα από διαχείριση και αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας σας φαντάζομαι ότι είναι πολύ μικρά. Κάθε άλλο έσοδο από νόμιμη αιτία και το στο σίγμα ΤΑΦ είναι οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Εκεί θα είναι το ζουμί, οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό. Στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που έχουμε σήμερα, βλέπουμε όμως για δεύτερη χρονιά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων να είναι μειωμένο. Και φαντάζομαι ότι λόγω της οικονομικής κρίσης το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων θα είναι ο εύκολος στόχος για μείωση των δαπανών. Άρα μιλάμε για ένα ταμείο το οποίο θα βασίζεται στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενώ περνάμε σε μια εποχή που πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν υπάρχει. Είναι δυνατόν αυτοί όλοι αυτοί οι πόροι να χρησιμοποιούνται, να κάνουν πραγματικά τους στόχους τους οποίους να υλοποιηθούν οι στόχοι με αυτούς τους πόρους? Είναι αδύνατο και δεν νομίζω ότι ούτε εσείς τον πιστεύετε. Και ένα τεράστιο θέμα ετέθη, αλλά νομίζω είναι σημαντικό. Η χρησιμοποίηση των πόρων για τους μισθούς των εργαζομένων και του Διοικητικού Συμβουλίου, των εξόδων του Ταμείου. Αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα, διότι οι πόροι είναι θεσμοθετημένοι για να πάνε προς συγκεκριμένα έργα. Εσείς ξαφνικά τους παίρνετε και τους βάζετε για την κάλυψη των ίδιων των αναγκών του Ταμείου. Δηλαδή έχουμε ένα Ταμείο το οποίο έχει στόχο την άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής και τελικά ο στόχος του όμως με αυτή τη ρύθμιση που κάνετε είναι να πληρώνονται κάποιοι άνθρωποι. Δηλαδή ο στόχος είναι ανακυκλούμενος. Δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι για την ύπαρξη του Ταμείου και από εκεί και πέρα δημιουργούμε μια γραφειοκρατία η οποία έχει έναν εύκολο στόχο να βάλει χέρι στα λεφτά του Ταμείου. Έρχομαι στο θέμα των χαρτών, το οποίο είναι και αυτό κέριο. Καταρχήν, με τις ρυθμίσεις τις οποίες κάνετε, δεν είμαι βέβαιος αν θα μπορέσετε πραγματικά να επιταχύνετε την όλη διαδικασία. Δεν ξέρω πού ακριβώς στηρίζετε αυτή η αισιοδοξία σας, αλλά αυτό είναι ένα διαφορετικό ζήτημα. Υπάρχει όμως ένα θέμα το οποίο το έθεσα και στην Επιτροπή, χωρίς να λάβω κάποια απάντηση από τους παρισταμένους εκεί υφυπουργούς. Ελπίζω τώρα να λάβω μια απάντηση. Η νομοθεσία είναι πολύ γραφειοκρατική, απαιτεί πάρα πολλά δικαιολογητικά για να μπορεί κάποιος να είναι νόμιμος. Και πολλές φορές δεν το κατορθώνει, ιδιαίτερως με αυτά που προβλέπεται στο άρθρο 24. Πρέπει να υπάρξει διαφορετική νομοθεσία για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη και ενδεχομένως κάποιες τουριστικές περιοχές όπου υπάρχει πρόβλημα αυθαίρετης δόμησης, και να είναι πιο απλές οι διαδικασίες για τις υπόλοιπες περιοχές εκεί όπου δεν υφίσταται το πρόβλημα, τουλάχιστον με την οξύτητα με την οποία υφίσταται σε αυτές τις περιοχές. Βλέπουμε πάντα άρρωστε σε οτιδήποτε τέτοιο θέμα οι βουλευτές της Αττικής να είναι οι πρώτοι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να λύσουν τα ζωτικά προβλήματα των ψηφοφόρων τους. Μπορείτε όμως, κάνοντας αυτή την απλή ρύθμιση και βάζοντας λιγότερες και την αναπτυξιακή διαδικασία, να μην την παρεμποδίζετε με άχρηστα πιστοποιητικά στην υπόλοιπη Ελλάδα και εκεί που πραγματικά υπάρχει το πρόβλημα να μπορέσετε να το αντιμετωπίσετε. Επίσης, πρότεινα στην Επιτροπή να υπάρξει ένας χάρτης, κάποιες συντεταγμένες από τις οποίες να λέμε, ειδικά ή για οποιαδήποτε άλλη περιοχή υπάρχει πρόβλημα, κάποιες συντεταγμένες να είναι, να ξέρουμε ότι ό,τι εμφανιστεί σε αυτές τις συντεταγμένες και μετά δεν έχει σημασία τι μάρτυρες θα φέρει, δεν έχει σημασία τι θα πει στο δικαστήριο, είναι παράνομο και να το γνωρίζουν όλοι αυτό. Όποια αγοραπολισία γίνει εκεί να τελειώνει άσχετο από τη σύνταξη των χαρτών, να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, και στις άλλες περιοχές να το συζητάμε. Είναι πολύ απλό το να δώσετε λύση γρήγορη, εκτός αν ο σκοπός είναι να δώσουμε ύλη στους δικηγόρους και στα δικαστήρια. Εάν θεωρούμε ότι είναι λίγες σήμερα οι υποθέσεις στα δικαστήρια και θέλουμε να προσθέσουμε ακόμα μερικά εκατομμύρια τέτοιες υποθέσεις. Και γιατί? Εδώ τίθεται το βασικό ερώτημα. Γιατί μέχρι σήμερα δεν γίνανε οι χάρτες? Τι έλειπε? Δεν ήταν σωστή η επιστημονική στελέχωση των διευθύνσεων δασών?
δεν υπήρχε η υποδομή, ήταν λάθος οι νόμοι. Εγώ λέω ότι αυτό που δεν έλειπε ήταν η πολιτική βούληση. Χτίστηκαν περιουσίες, χτίστηκαν ολόκληρες περιοχές στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη κυρίως και στις τουριστικές περιοχές. Γίνανε περιουσίες και κάποιοι άνθρωποι γίνανε υπερβολικά πλούσιοι εξαιτίας αυτής της λειτουργίας του κράτους. Αυτή είναι η νούμερο ένα αιτία του προβλήματος, η οποία δεν αντιμετωπίζεται. Θα μπορούσε να αντιμετωπίσει, πιστεύω, ναι.